Ο βραδινός σεισμός είναι από αυτούς τους σεισμούς που, αν θέλατε με δύο λέξεις, θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε σαν ήρθε και έφυγε. Δηλαδή, μπορεί να δημιούργησε μια στιγμή ανησυχία λόγω της ταλάντωσης που δημιούργησε, λόγω της αίσθησης που δημιούργησε. Και μέγεθος και διάρκεια. Το μέγεθος είναι ένα συνηθισμένο μέγεθος για το μέτωπο του ελληνικού τόξου. Η διάρκεια που οφείλεται στο ότι ακριβώς επειδή το βάθος του ήταν σημαντικό, δηλαδή γύρω στα 50 χιλιόμετρα, λόγω των αποσβέσεων των κυμάτων που ταξίδεψαν σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, έφτασαν μόνο τα κύματα τα οποία είναι μεγάλης περιόδου. Δηλαδή ουσιαστικά έδωσε μια μεγάλη χρονική διάρκεια στο φαινόμενο των κυμάτων που περνάγανε. Επίσης, τα κύματα αυτά όταν ταξιδεύουν φτάνουν σχεδόν στην επιφάνεια, σχεδόν κατακόρυφα, με αποτέλεσμα να έχουμε την αίσθηση σαν μιας βροχιάς, ενός χτυπήματος, ας πούμε. Το οποίο όμως, ναι, αυτό το χτύπημα συνοδεύεται με μια αργή ταλάντωση. Αυτό σας έδωσε την αίσθηση της μεγάλης αισθητότητας, αλλά και ταυτόχρονα και μεγάλη διάρκεια. Όμως, επειδή ακριβώς το βάθος τους είναι τέτοιο και σημαντικό, δεν συνοδεύονται από μετασεισμούς. Δηλαδή, αν δείτε από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα, ζήτημα να έχουν γίνει μερικοί και αυτοί πάρα πολύ μικροί. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται σε αυτό το βάθος, μεμονωμένο και συνεχίζει με τη ζωή. Τελικά το βάθος ήταν, γιατί ένα πρώτο που ακούγαμε μέσα στη νύχτα, αλλά ξέρετε, όλοι μας μπερδεμένοι είμαστε, ή αυτά που συνεχίζουμε να ακούμε, εκεί στα 50 ή στα 80-81, κύριε καθηγητά. Εδώ δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα, γιατί το να προσδιορίσει το βάθος σε τέτοιους σεισμούς είναι αρκετά δύσκολο πρόβλημα και προϋποθέτει ότι ξέρεις πολύ καλά το μοντέλο ταχύτητων της περιοχής, ξέρεις, έχεις πάρα πολλές πληροφορίες. Το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ήταν βάθος από 50 και πάνω. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να μην έχουμε καθόλου μετασεισμική σχεδόν ακολουθία, ελαχιστότατη. Το ένα είναι αυτό, και φυσικά ούτε λόγος για τσουνάμι και τέτοια πράγματα που άρχισαν από διάφορα στα social media να αναφέρουν και τέτοιες ιστορίες. Το πήραν πίσω ωστόσο στην πορεία, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί πολύ απλά, ας πούμε, δεν είναι δυνατόν να γίνει σε τέτοιο βάθος. Το βασικό είναι αυτό που είπατε στην αρχή, ξεκινώντας να μας εξηγείτε πράγματα και να μας λέτε πράγματα, γιατί ο καθένας από εμάς ανησύχησε, και μια ισχυρή σεισμική δόνηση η οποία έγινε αισθητή και στην Ευρώπη και στην Ασία και στην Αφρική, ότι ήρθε και έφυγε, είναι από εκείνους τους σεισμούς που έρχονται και φεύγουν. Έγινε αισθητή σε όλη αυτή την έκταση, πολύ απλά λόγω του βάθους. Φανταστείτε έναν κόνο που ξεκινάει η ενέργεια. Όσο πιο βαθιά είναι, αυτός ο κόνος ανοίγει και η αισθητότητά του γίνεται. Έχουμε αισθητότητα σε πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια. Mm-hmm. Αν θέλετε λίγο έτσι να το συνδέσουμε με την τρέχουσα πολιτική, είναι σαν το δένδια στη Λιβύη. Ήρθε και έφυγε. Μάλιστα. Μου λέτε, κύριε καθηγητά, κάτι άλλο. Εξαιτίας αυτού και εξαιτίας της πολύ μικρής μετασεισμικής δραστηριότητας, το ήρθε και έφυγε, για κάποιον που σας ακούει τώρα και αναρωτιέται, να καταλάβει πάρα πολύ απλά και με την κοινή λογική, και όπως έχουμε να συνηθίσουμε, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, ότι ήταν ο κύριος, ας πούμε, σεισμός. Ναι, ναι, ναι. Και πείτε μας αν είναι ένα φαινόμενο συχνό. Δεν έχει μετασεισμούς. Είναι κάτι που το συναντάτε εσείς τουλάχιστον ως επιστήμονες πολύ συχνά ως φαινόμενο στη δική μας την περιοχή? Είναι κατεξοχήν φαινόμενο που εμφανίζεται στην περιοχή, στο μέτωπο του Ελληνικού, και στις περιοχές τις συγκεκριμένες, και βόρεια της Κρήτης και ανατολικά της Κρήτης. Μάλιστα. Εγώ κρατάω αυτή την ψυχραιμία που εσείς έχετε βάσει των επιστημονικών στοιχείων. Μέχρι τώρα όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε, αυτό λένε. Υπάρχει κάτι που περιμένετε να διευκρινιστεί, ας πούμε, για τις επόμενες ώρες ή τα επόμενα 24 ώρα, γιατί πάντα Όχι. παρακολουθείτε ένα φαινόμενο? Όχι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας κρύβεται. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις. Δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις. Κρατάω τις επισημάνσεις σας και σας ευχαριστώ γι' αυτό, για τη βοήθειά σας. Καλή σας μέρα, κύριε Βαλιανάτο. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.